Βασιλείου είναι πρόεδρο τη ΠΟΕΔ. Καλησπέρα και στου δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλου. Ελλάδα κύπρο και σε όλο τον κόσμο και βεβαίως στην Κύπρο που βρίσκονται από εχθές συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί εδώ σε ένα θα έλεγα εγώ κυρία Βασιλείου γιατί είστε και μοναδική γυναίκα της παρέας θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από εσά και συνάδελφοι και της χώρας μας και της Ελλάδας και δική σας είναι από εχθές εδώ σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει μια ιστορία πίσω του. Έτσι. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δίνει την ευκαιρία και φέρνει κοντά εκπαιδευτικού και από Κύπρο και από Ελλάδα. Δίνει την ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων για θέματα που ως επιτοπλίστων είναι κοινά και εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά. Και είμαστε ως ηγεσίες περήφανοι που καταφέραμε παρόλες τις δυσκολίες α, της πανδημίας... Α, μετά το 2019 που ήταν το τελευταίο, το το πρώτο τελευταίο θα έλεγα συνέδριο, φέτος επιτέλους να α, ξαναζωντανέψουμε τη φλόγα αυτού του θεσμού στην όμορφη Αλεξανδρούπολη και να, α, να δοθεί ευκαιρία ξανά συνάντησης Εκπαιδευτικών από Κύπρο και Ελλάδα. Το θέμα σαφώ είναι ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί και ξέρετε, δεν απασχολεί μόνο του εκπαιδευτικού τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί γενικότερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντα υπόψη και τη θεματολογία α, ευρωπαϊκών συναντήσεων στο πλαίσιο των, α, των συνεδρίων τη ΕΤΟΥΣΕ τη αν θέλετε ευρωπαϊκή οικογένεια των εκπαιδευτικών α, συνδικαλιστικών οργανώσεων. Είναι λοιπόν ένα θέμα που απασχολεί γιατί σαφώς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ε, στη βάση και των εξελίξεων και των προκλήσεων που συνεχώς έτσι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ναι είναι ένα επάγγελμα που υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επιφέρουν άχος, εξουθένωση αλλά βεβαίως ο στόχος θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση Πρέπει να πω βεβαίω ότι ω επάγγελμα, ακριβώ επειδή έχει να, έχουμε να διαχειριστούμε παιδιά και βλέπουμε την εξέλιξή του, μόνο και αυτό θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσδίδει, πρέπει να προσδίδει ικανοποίηση. Αλλά δεν είναι αρκετό. Και σίγουρα στο να βελτιωθεί το όλο κλίμα και να μην έχουμε έτσι ζητήματα εξουθένωση και άγχους σίγουρα σε αυτό σημαντικός παράγοντας είναι και η πολιτεία. Είναι και η πολιτεία και είναι και το, ο ρόλο τη να στηρίξει του εκπαιδευτικού έτσι ώστε το κλίμα να διαφοροποιηθεί και σίγουρα να μην έχουμε καταστάσει εξουθένωση, ε, άγχου, αλλά να παραμείνουμε στην ικανοποίηση και στο το επάγγελμα να, να, μην είναι επάγγελμα, αλλά να συνεχίσει να είναι λειτουργήμα. Ε, τώρα, κύριε Κεκίνη, αυτά τα όποια προβλήματα, τα, τα κρίσιμα, γιατί εγώ ε, 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 πάντα λέω ότι τα θέματα τη εκπαίδευση και τη υγεία είναι τα δύο βασικά. Ε, ζητήματα τα, και στην προκειμένη είναι τα κρίσιμα εκπαιδευτικά ζητήματα τα οποία αναζητούν επίλυση ε, σι, επί σειρά ετών Εντάξει, ε, το θέμα του συνεδρίου ε, από πίσω του έχει όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή το εργασιακό άγχος, η εργασιακή εξουθένωση σε αντίθεση με την εργασιακή ικανοποίηση που πρέπει να υπάρχει για να είναι ο εκπαιδευτικός αυτός που πρέπει να είναι σε καθήκοντά του έχει από πίσω τώρα τα, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του. Από ένα σχολείο το οποίο δεν έχει την στοιχειώδη κτηριακή συντήρηση που πρέπει να έχει και τη στοιχειώδη κτηριακή υποδομή. Είδαμε με πόσα προβλήματα υλοποιήθηκε η κατάκτηση για μα τη δείχνωση υποχρεωτική προσχολική αγωγή, που ακόμη έχει τεράστια ζητήματα με νηπιαγωγή να στεγάζονται σε τελείω ακατάλληλου χώρου. Έχουμε τα ζητήματα τα μισθολογικά, όπω έχει άλλωστε όλη η ελληνική κοινωνία και όλοι οι Έλληνε εργαζόμενοι. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν κομμάτι αυτού του βασανισμένου κομματιού, με την έννοια ότι από τον καιρό τη κρίση έχουμε χάσει πάνω από το 45% των μισθολογικών μα απολαβών και αυτό κάνει τη ζωή μα ακόμη πιο δύσκολη, ιδιαίτερα για νέα παιδιά τα οποία καλούνται να λειτουργήσουν ω αναπληρωτέ ή ω νεοδιόριστε σε απομακρυσμένε από τι οικίε του περιοχέ, με τεράστια ποσά να δαπανώνται σε ενίκεια και μετακινήσει. Έχει να κάνει με ένα σχολείο το οποίο υπάρχει μια διωγγωμένη ε, γραφειοκρατία η οποία πιέζει αφόρητα τόσο του εκπαιδευτικού συστάξει όσο και του διευθυντέ των σχολείων και τι προϊσταμένε και προϊσταμένου των υπηαγωγείων και των εργοθέσεων σχολείων. Έχει να κάνει με την ε, πολεμική που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή μια υποτιθέμενη αξιολόγηση που δεν είναι αξιολόγηση σύμφωνα με την παιδαγωγική επιστήμη, αλλά είναι μια μορφή διοικητικού ελέγχου και τίποτα περισσότερο που δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον εκπαιδευτικό. Ζητήματα τα οποία, αν τα αθρήσει κανεί και αν βάλει και όλα τα επιμέρου, δηλαδή αναλυτικά προγράμματα και βιβλία τα οποία κατασκευάζονται ερήμην των εκπαιδευτικών και δεν έχουν την, την γνώμη και τη γνώση των εκπαιδευτικών της πράξης που είναι πολύτιμη εκτιμούμε για να μπορέσει να συμβάλλουν στο καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Αν δει την έλλειψη επιμόρφωσης η οποία, στην οποία έχουν καταδικαστεί οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εδώ από το, από το 2011 ακόμη, όταν σταμάτησε κάθε μορφή δημόσια επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, είναι ζητήματα που γεννούν, δημιουργούν μια πραγματικότητα, μια καθημερινότητα, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη στη διαχείρισή τη. Αν δει κάποιο ότι όλα αυτά διωγγώθηκαν και στον καιρό τη πανδημία, με την εξαποστάσεω εκπαίδευση την οποία την ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι ίδιοι στι πλάτε του, γιατί ούτε την σχετική επιμόρφωση εκτελεί. είχαν. Σε αυτό κύριε και εκείνη έχετε δίκιο και ήταν δύο, δυόμιση δύσκολα χρόνια μέσω της πανδημίας και μέσω της τηλεκπαίδευσης που και η ψυχολογική πίεση των συναδέρφων σα, αλλά και των παιδιών, των μαθητών Ακριβώς. ε, ήταν, επιτρέψτε μου να το πω έτσι απλά, στο κόκκινο. Ακριβώ το, οποίο πέρα από κάποιες λεκτικές αναφορές της τότε Υπουργού Παιδείας στη, σημασία του έργου δεν είχαν μια έμπρακτη αναγνώριση και τι είναι έμπρακτη αναγνώριση το να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για παράδειγμα εγώ δεν θα πάω στους εκπαιδευτικούς τώρα θα πάω στους μαθητές οι μαθητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ύλη η οποία δεν μπορούσε με τίποτα να καλυφθεί με τον ίδιο τρόπο που καλύπτεται στην διαζώση της Παρά παρά τις ε, Εκκλήσει τη Δασκαλική Ομοσπονδία να δει το Υπουργείο Παιδεία σοβαρά την ελάφρυση τη ύλη έτσι ώστε να γίνει και την προσαρμογή στις Στι καταστάσει που αντιμετωπίσαμε, ούτε αυτό έγινε. Άρα, μιλάμε για ένα ανάγκου που έχουν και οι μαθητέ. Γιατί ε, μην ξεχνάμε ότι οι μαθητέ πρέπει να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι στο σχολείο και αυτό είναι το ζητούμενο που, του κάθε σχολείου εγώ, πέρα και από κ. τη γνώση. Κύριε επιτρέψτε μου, εγώ λέω ότι ο μαθητή πρέπει το πρωί να ξυπνά και να είναι χαρούμενο όταν πάει στο σχολείο. Ακριβώ. Δεν μπορεί ένα παιδί, ένα μαθητή, να ξυπνάει το πρωί και να μην θέλει να πάει στο σχολείο. Ακριβώς. Εκεί υπάρχει θέμα. Και το θέμα αυτό είναι σοβαρό, και το βλέπουμε. Αν θέλετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα το τι γίνεται. Για το... Και θα πρέπει ε, οι μαθητέ να παίρνουν αυτά που πρέπει να παίρνουν από την οικογένεια, από του γονεί, και μετά έπειτα, από του δασκάλου και του καθηγητέ. Και Αυτή... για να το συνδέσουμε και με την ουσιαστική έγνοια μα για το θέμα. Εδώ δεν είναι απλά να το πω έτσι λαϊκά, θα μου επιτρέψετε να κλαφτούμε yeah. για το άγχο από το οποίο διακατεχόμαστε και την αγωνία μα. Είναι ότι πρέπει και ο εκπαιδευτικό να είναι χαρούμενο στην τέλεση του έργου του. Ούτω η συνύπαρξη μαθητών και εκπαιδευτικών να έχει μια πραγματική ουσιαστική διάσταση και να προάγει πραγματικά τη γνώση μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Και πρέπει η πολιτεία να το δει αυτό. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη δημόσια εκπαίδευση σαν ένα παραπέδι, θα έλεγα, τη συνολική τη προσπάθεια, ή και και... να ασχολείται επιφανειακά. Ακριβώ. Να ασχολείται επιφανειακά για να γίνουμε λίγο πιο κομψοί. Λοιπόν, Κύριε Βασιλείου, σε εσά, ε, 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 λειτουργεί με το ίδιο μοντέλο και εκεί το σύστημα όπω εδώ, σε εμά. Αναφέρεστε. Και, και στι υποδομέ των σχολείων μα που λέει ο κύριος Κεκίνη. Γιατί εδώ πραγματικά οι, οι υποδομέ των σχολικών μα κτιρίων είναι τις δεκαετία του 70. Ε, και δεν ξέρω αν αυτό και, και πόσο μπορούν να αντέξουν όλα αυτά. Ή είναι ή τουλάχιστον σε εσά υπάρχουν καινούργια κτίρια. Τουλάχιστον τα παιδιά να είναι χαρούμενα σε ένα καινούργιο κτίριο με όλα αυτά που πρέπει να παρέχει. Ό,τι αφορά στις, στα, στις κτηριακές υποδομές, ε, πρέπει να πούμε ότι και στην περίπτωση των σχολείων της Κύπρου υπάρχει ανάγκη, ε, ξέρετε τα κτίρια, υπάρχει ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης. Για παράδειγμα, να, να πω το, τι, τις περιπτώσεις με, με τα παιδιά που έχουν κινητικές δυσκολίες. Όχι, όχι μόνο τα παιδιά, και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ε, ναι, σε μεγάλο αριθμό σχολείων δεν υπάρχουν υποδομές οι οποίες θα κάνουν προσβάσιμες τις αίθουσες και σε παιδιά με κινητικά προβλήματα και σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς. Άρα προφανώς και στην Κύπρο, όπως μα, το έχω πει και στην αρχή, ότι αρκετά από τα προβλήματα που, τα ζητήματα που έχουμε και εμείς στην Κύπρο είναι, είναι ταυτίζονται κυλά. αν θέλετε και με αυτά που α, έχουν να διαχειριστούν οι συνάδελφοι εδώ στην Ελλάδα. Επομένως, σαφώς και το θέμα της θηριακής αναβάθμισης είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και πολλές φορές έχει, ε, έτσι, ε, ε, φανούν προβλήματα, γιατί αντιλαμβάνεστε και στη ψυχολογία, για παράδειγμα στο παράδειγμα που έχω αναφέρει προηγουμένως, στη ψυχολογία ενός παιδιού που δεν μπορεί να, α, να έχει πρόσβαση στην αίθουσα μουσικής γιατί ξέρω εγώ είναι στον, δεύτερο, στον πρώτο όροφο και δεν μπορεί να ανέβει τις σκάλες άρα σίγουρα το θέμα Τη κτηριακή αναβάθμιση είναι κάτι που μα απασχολεί και όχι μόνο. Πρέπει να σα πω ότι αν έπρεπε έτσι να ταξινομήσω είναι να ιεραρχήσω λίγο τα ζητήματα που ενδεχομένω να δημιουργούν άγχο και εξουθένωση θα, ξεκινούσα πρώτα από το θέμα που έχει να κάνει με, γενικότερα με το κύρος του εκπαιδευτικού και το πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξέρετε, είναι ο παράγοντας που επηρεάζει και άλλα ζητήματα. Από απλό... Ίσως σε εσάς, κυρία Βασιλού, να αντιμετωπίζονται οι συνάδελφοί σας διαφορετικά και στην Ελλάδα τελείως διαφορετικά και ο κύριος και το ξέρει πολύ καλά. Πώ αντιμετωπίζονται οι συναδελφοί σα στην Ελλάδα. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα μα πάρει ξημερών. Είναι απαξιωτική, για να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη, μη τι άλλο. Σε πολλέ των περιπτώσεων, κύριε εκείνη, ναι, είναι, είναι τελείω απαξιωτική και απαράδεκτη. Και άδικη, θα έλεγα, γιατί δεν αντιστοιχεί Και έλεγα, από μαθητέ, λυπούμε που το λέω και από γονείς. Και Α, με λυπεί το γεγονό λοιπόν... ότι ξεκινά πρώτα από του γονεί. Αυτό θα έλεγα ότι να σα πω, όχι, πάρτε το λίγο πιο πάνω. Όταν ακούμε δημόσιε δηλώσει ε, των, των, των υπουργών και των πολιτικών ναι. έτσι, που τοποθετούνται απαξιωτικά απέναντι σε εκπαιδευτικού κλπ. Αντιλαμβάνεστε όλο αυτό, ε, είναι σαν αλυσίδα και πάει προ τα κάτω. Άρα λοιπόν. Πώ μπορούμε να διαχειριστούμε, πόση ευκολία μπορεί να διαχειριστεί ένα εκπαιδευτικό θέματα, για παράδειγμα, παραβατική συμπεριφορά, όταν υπάρχει αυτή η απαξίωση και από πολιτικού και μετά προ τα κάτω από την κοινωνία και όλα αυτά. Άρα, θεωρώ ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι ο τρόπο με τον οποίο τέλο πάντων η κοινωνία και γενικότερα η πολιτεία αντιμετωπίζει του εκπαιδευτικού. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Ένα το κρατούμενο. Και σίγουρα το να δίνεται η δυνατότητα διαλόγου, το να δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει η φωνή των εκπαιδευτικών μέσα από τις συνδικαλιστικές εκπαιδευτικές οργανώσεις, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και σαφώς διορθώνει και το πρώτο κομμάτι που έχω Μάλιστα. πει. Απ' εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα αρκετά ζητήματα και εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά που έχουμε έτσι να διαχειριστούμε ως uh, η εκπαιδευτική οργάνωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης uh, της Κύπρου. Uh, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Για παράδειγμα, αναφέρθηκα προηγουμένως σε πολλές προκλήσεις και δύσκολη καθημερινότητα των σχολικών μονάδων. Έχετε όταν λοιπόν έχουμε μια διευθυντική ομάδα, εντάξει, εμά στην Κύπρο είναι λίγο διαφορετικό. Έχουμε του βοηθού διευθυντέ και του διευθυντέ, οι οποίοι καλούνται και να κάνουν και να ασκούν, ε, ε, και να διδάσκουν, αλλά και να ασκούν ε, διοίκηση. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δυσκολεύει πάρα πολύ γιατί πραγματικά είναι δύσκολη η διαχείριση. Θα δούμε τι θα συζητηθεί μετά την ολοκλήρωση αυτού του πολυ 27ου πολύ σημαντικού συνεδρίου. Εγώ δεσμεύομαι δημόσιο ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα και σε εσά και στον κύριο Κικίνη ότι θα τα λέμε και μέσα από τι εκπομπέ και μέσα από τα δελτία μα. Δεν είναι ότι τελείωσε το συνέδριο, έσβησαν τα φώτα τη δημοσιότητας και ξεχάσαμε το θέμα αυτό, γιατί μα αφορά όλου. Δεσμευόμαστε λοιπόν να σα φιλοξενούμε και από την Κύπρο και εσά, κύριε Κικίνη. Είναι σημαντικά τα όσα θα συζητηθούν σε αυτό το συνέδριο και θα δούμε και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα, Παρακαλώ. η απαξίωση που λέγαμε προηγουμένω δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα μόνο των εκπαιδευτικών, έχει να κάνει με την προσοχή που αφιερώνει η πολιτεία στο δημόσιο σχολείο. Δηλαδή, όταν φτάνουμε τον Νοέμβρη μήνα να συζητάμε ακόμη για προσλήψη αναπληρωτών, όταν η αίθουσα, τα διδακτήρια που είπαμε προηγουμένω δεν είναι τα κατάλληλα. Όταν ε, οι μαθητέ δεν έχουν τι υποδομέ που πρέπει να έχουν. Ο γονέα που αναφερθήκατε προηγουμένω μοιραία βλέπει το συνολικό οικοδόμημα του δημόσιου σχολείου με μια άλλη ματιά. Το κύρος όλων και η. Οι... Και οι επιδόσει όλων αυξάνουν σε ένα κατάλληλο περιβάλλον. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι πολύτιμο για να μπορέσει να προάγει τι σχέσει και την απόδοση που ζητάμε να έχουμε. Άρα, λοιπόν, πρέπει η πολιτεία να αποφασίσει ότι αφιερώνει προσοχή στο δημόσιο σχολείο. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα και τους δύο στην, για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια στο συνέδριο. Καλά να περάσουν οι φιλοξενούμενοι εδώ, κύριε Κικίνη, να τους φροντίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο επανειδύν μέσω της ε, τεχνολογίας. Η Αλεξανδρούπολη είναι ιδανική για να περάσουμε όλοι καλά. Περνάμε υπέροχα και η φιλοξενία είναι άψογη, έχω να σας πω. Ευχαριστώ πολύ, <laughs> να περάσετε καλά. καλά. Έστε καλά. καλά.